Ναι, η ακρίβεια δεν είναι ουρανοκατέβατη, ούτε είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Σχετίζεται με τις στρατηγικές επιλογές εξυπηρέτησης των αναγκών των πολυεθνικών και από τη μία πλευρά του Ατλαντικού και από την άλλη. Επιλογές που τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τις υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως. Μιλάω πολύ απλά για την απελευθέρωση στην, παραγωγή ηλεκτρική, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που είτε έγιναν ιδιωτικοποίηση, είτε έγιναν από επενδύσεις που τις βάφτισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ΔΕΗ ή με το ΔΕΣΦΑ απευθείας ιδιωτικοποίηση, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας. Έτσι λοιπόν η απελευθέρωση της ενέργειας σε συνδυασμό με την πράσινη μετάβαση οδήγησαν σε αυτό το περιβάλλον, όπου ενώ η Ελλάδα είναι πλούσια σε πηγές παραγωγής ενέργειας, εξαρτάται αυτή τη στιγμή πάνω από το 60% της παραγωγής της είτε από το φυσικό αέριο είτε από εισαγωγές τις οποίες κάνει απευθείας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα των στρατηγικών επιλογών που υπηρέτησε και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ οδηγήθηκαν τα πράγματα στις σημερινές συνθήκες με την τεράστια εκτόξευση του κύματος ακρίβειας που επί της ουσίας κατατρώγει, είναι ένα ακόμη μέσο που κατατρώγει το λαϊκό εισόδημα. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσει να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, δεν φτάνουν απλά και μόνο τα ημίμετρα τα οποία δεν καλύπτουν την τεράστια απώλεια εισοδήματος που έχουν συνολικά τα λαϊκά νοικοκυριά, ούτε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για στοχευμένες μειώσεις μόνο για τα πλέον εξαθλιωμένα στρώματα, και όχι συνολικά για το λαϊκό εισόδημα, την προστασία του. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι ακριβώς μέσα από τη λαϊκή παρέμβαση και την πάλη να πάρθουν τέτοια μέτρα που τουλάχιστον να φρενάρουν αυτό το κύμα ακρίβειας και τις επιπτώσεις οποίες έχει. Για παράδειγμα, εμείς καταθέσαμε και είπαμε ότι η πρόταση, παράδειγμα, της κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναδιανομή από τους λιγότερο φτωχούς στους περισσότερο φτωχούς και στον τομέα της ενέργειας. Το οποίο δεν φτάνει να καλύψει τις τεράστιες απώλειες. Ενώ αντίθετα μένουν στο απειρόβλητο και τα φορολογικά έσοδα του κράτους και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας, γιατί ακριβώς δεν έχουν αυτή καμία απολύτως επίπτωση. Μάλιστα. Επ' αυτή την άποψη λοιπόν, τι ζήτησε το ΚΚΕ, πολύ απλά να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια και ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Ως ένα πρώτο βήμα και επί της ουσίας. Αυτό το οποίο θέλουμε να βάλουμε είναι γιατί το λέμε αυτό. Γιατί ακριβώς και η κυβερνητική πολιτική και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με συνέπεια υπηρετούν όλα τα κόμματα είναι να μην αμφισβητηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που αποτελεί και την καρδιά επί της ουσίας της συνολικής αντεργατικής επίθεσης που σημειώνεται την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία και στη χώρα μας απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, δεν πρέπει να περιμένουν κανένα σωτήρα για να τους σώσει από αυτά τα προβλήματα τα οποία καθημερινά θα επιδεινώνουν τη θέση της λαϊκής οικογένειας, αλλά αντίθετα τα παραδείγματα του τελευταίου διαστήματος ανέδειξαν ποιο ζήτημα, ότι μόνο ο λαός με την πάλη του μπορεί να σώσει το λαό. Τέτοιο ήταν το παράδειγμα των αγώνων που έγιναν και στο λιμάνι του Πειραιά με την Κόσκο και στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου με την e-food, η σημασία της ταξικής πάλης, της αλληλεγγύης συνολικά των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους που απέτρεψε προσωρινά την εφαρμογή επώδυνων μέτρων. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να συγκρουστεί ο λαός με την πολιτική που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για να μπορέσει και ανακούφιση να έχει, αλλά πάνω απ' όλα να ανοίξει το δρόμο για μια άλλη προοπτική, που αυτό είναι το ζητούμενο στις σημερινές συνθήκες, γιατί δεν μπορεί στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης ο λαός της χώρας μας αλλά και συνολικά ο λαός σε παγκόσμιο επίπεδο να ζει σε χειρότερο επίπεδο από ό,τι ζούσε τις προηγούμενες δεκαετίες ή τον προηγούμενο αιώνα.